Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσακίδη, σε εσάς, στους συνεργάτες, στους φίλους ακροατές και βέβαια με την ευκαιρία, μια που μιλάμε, να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου περαστικά στο κοριτσάκι που είχε το πρόβλημα με το δαχτυλάκι του προχθέσεων παιδικού σταθμού. Στην παιδική χαρά, λέτε, στην παιδική χαρά στην παραλία. Ξέρω ότι είναι κόρη συναδέλφου σας που εργάζεται εκεί στο σταθμό. Οι σκέψεις, νομίζω, όχι μόνο οι δικές μου, αλλά όλων των Ελλήνων, είναι να αποκατασταθεί πλήρως το τραύμα και βεβαίως να ξαναγυρίσει και πάλι με χαρά στο σχολείο του, στα παιχνίδια του. Μακάρι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ένα παιδάκι πάει να παίξει και ξαφνικά βρίσκεται έτσι με ακροτηριασμό, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει. Σας ευχαριστούμε που το αναφέρετε. Είναι σημαντικό και για το σταθμό όταν ο συνάδελφός μας συμβαίνει αυτό το τραγικό γεγονός και πόσο μάλλον σε ένα παιδί στην παιδική χαρά της πόλης. Κύριε Καράγλου, πώς εκτιμάτε τα πράγματα? Για πολλωστή μέρα συνεχίζονται επί του πεδίου και ξεκινώ από το ουκρανικό, γιατί οι επιπτώσεις του είναι και αυτό που συμβαίνει τώρα εν εξελίξει στην Αλεξανδρούπολη με την παρουσία του Πρωθυπουργού, αυτή η πλωτή αποθηκευτική μονάδα υγροποιημένου αερίου. Αλλά πείτε μου, πώς εκτιμάτε πρώτα επί του πεδίου τις εξελίξεις στην Ουκρανία? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι αλλιώς θα περίμενε η Ρωσία και αλλιώς θα βρήκε. Όταν ξεκίνησε 24 Φεβρουαρίου αυτή την αδικαιολόγητη, απαράδεκτη επίθεση εναντίον μιας χώρας κυρίαρχης ανεξάρτητης, πίστευε ότι σε μια εβδομάδα θα έχει καταλάβει το Κίεβο, θα έχει καταλάβει όλη την Ουκρανία και θα έχει τελειώσει η ιστορία. Ήδη είμαστε στους 2,5 μήνες. Οι Ουκρανοί στρατιώτες και ο Ουκρανικός λαός απέδειξε ότι όταν πολεμάς υπερβομών και σιών, πάντα αγωνίζεσαι με αυτοθυσία, με γενναιότητα και πετυχαίνει το σκοπό σου. Φαίνεται λοιπόν ότι παλεύουν δυνατά. Άλλαξε πλέον και η στρατηγική δημόσιευση, γιατί κατάλαβε ότι δεν μπορεί να πετύχει το μάξιμο που ήθελε, την κατάκτηση της Ουκρανίας. Τώρα περιορίζεται να καταλάβει τις περιοχές όπου υπάρχουν ρωσόφωνοι, παύλα ρωσόφιλοι, την ανατολική δηλαδή πλευρά της Ουκρανίας. Και βέβαια με έκπληξη βλέπω ότι δεν θέλει απλώς μόνο την ανατολική πλευρά του Ντομπάς, το Λουχάνσκ κτλ. Αλλά θέλει να κάνει και την Ουκρανία, ό,τι απομείνει τέλος πάντων από αυτήν, μια περίκλειστη χώρα. Δηλαδή μια χώρα που δεν θα έχει θάλασσα. Ήδη αυτό το έχει πετύχει σε ό,τι αφορά την Αζωφική θάλασσα, που είναι μια κλειστή θάλασσα, γιατί από τη μια πλευρά είναι η Κρυμαία, η Χερσόνησος Κρυμαίας, από την άλλη είναι η Ρωσία. Οπότε στην ουσία είναι μια περίκλειστη θάλασσα. Είχε ήδη από το 2014 πάρει την Κρυμαία η Ρωσία. Τώρα πήρε και την περιοχή τη Χερσαία με Μαριούπολη και όλα τα υπόλοιπα ακριβώς. Τη συντετήρια δηλαδή περιοχή μεταξύ της Κρυμαίας και της Ρωσίας, αλλά βλέπω ότι στοχεύει και την Οδυσσό, η οποία βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή αυτή. Και εδώ τίθεται προφανώς το ερώτημα, κύριε Καράγλου, αν κοιτάξει προς την φιλορωσική υπερνεστερία ή αν υπάρχει ακόμα και βλέψεις για την εισβολή στην Μολδαβία. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει στόχο να ενώσει και την περιοχή αυτή, μια στενή λωρίδα γης, η οποία είναι υπερδυνηστερία, η οποία είναι επίσης ρωσόφιλη, αν θέλετε έχουν και ρώσικη καταγωγή, στην οποία ήδη από το 2009 εδρεύει ρώσικο στρατός. Χοντρένει λίγο το πράγμα. Η Μολδαβία είναι συσσαγωγικά μια ανεξάρτητη χώρα, έχει ένα καθεστώς αυτονομίας, ανήκει όμως στη Ρουμανία, η οποία Ρουμανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή λίγο τα πράγματα αρχίζουν μετά και γίνονται επικίνδυνα, ναι, θα έλεγα. Βέβαια, συνυπολογίζοντας τις δηλώσεις του κυρίου Λαυρόφ, κύριε Καράγλου, βλέπουμε ότι ήδη αντιμετωπίζεται και η Ευρώπη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, στις χώρες μη φιλικές, οριακά εχθρικές, βλέποντας και ερμηνεύοντας την συμμετοχή της στρατιωτικής ως ένα πόλεμο με διαντιπροσώπου την Ουκρανία. Αυτό λέει ο κύριος Λαυρόφ και μάλιστα εξαπολύει και απειλές και σχηματικά από κανάλια στην ρωσική επικράτεια. Πώς θα μπορούσε να εξαφανιστεί σε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι και η Μεγάλη Βρετανία? Εντάξει, αυτά είναι στο ψυχολογικός πόλεμος σε βάρος της Ευρώπης, σε βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αγγλίας δηλαδή, σε βάρος των χωρών οι οποίες έχουν πρωτοστατήσει σε αυτόν τον αγώνα εναντίον της αυθαίρετης ενέργειας, της απαράδεκτης ενέργειας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Προφανώς η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, ούτε φοβάται. Η Ελλάδα ιστορικά έχει αποδείξει το σύγχρονο ελληνικό κράτος ότι είναι πάντοτε στο πλευρό των αδύναμων, αυτών οι οποίοι χωρίς αιτιολογία, χωρίς να υπάρχει κανείς λόγος, δέχονται απρόκλητες επιθέσεις. Η Ελλάδα είναι για μια ακόμη φορά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως έκανε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως έκανε και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι είναι και πάλι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν νομίζω ότι η χώρα μας έχει να φοβηθεί κάτι.
Βεβαίως υπό τις παρούσες συνθήκες, γιατί αν ξεφύγει η κατάσταση και μιλήσουμε για άλλα πράγματα, για παγκόσμιο πόλεμο, τότε χάνε την μπάλα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εμείς θα είμαστε ασφαλείς και οι άλλοι ήταν πιο επικίνδυνα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έστω και την ίστατη στιγμή και η Ρωσία θα καταλάβει ότι η περιπέτεια στην οποία έχει μπει είναι μια περιπέτεια η οποία μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή όχι της Ρωσίας ή της Αγγλίας ή της Ελλάδας ή οποιασδήποτε χώρας, αλλά της Ιφηλίου. Το πυρηνικό απόθεμα όπλων που έχουν και η Ρωσία από τη μια πλευρά, αλλά και οι χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι είναι από ό,τι διάβαζα μια μέρα, δεν θυμάμαι, πάνω από 1750 κεφαλές που έχει και η μια πλευρά και η άλλη πλευρά, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να εξαφανίσει, να διαλύσει τον πλανήτη Γη. Θεωρώ λοιπόν ότι θα καταλάβουν ότι όσο εδώ και μη παρέκει, κάπου θα σταματήσουν και δεν θα μπλέξουμε με μεγαλύτερες πηγές. Ποιος ο ρόλος, κύριε Καράβλου, της Ελλάδας σε αυτό το νέο περιβάλλον ισορροπιών που διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, και χρησιμοποιώ ακριβώς τη φράση που τυκλοφορεί το η εκδήλωση του Κιλκής που μετήχατε μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο, τον κύριο Γιώργο Αντά, τον κύριο Χατζή Βασιλείου, τον κύριο Τσιάλα. Τι συζητήσατε? Εντάξει, ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει τη διπλωματία από πολλές πλευρές. Την έχει ζήσει ως Υπουργός Εξωτερικών, την έχει ζήσει ως Υπουργός Άμυνας δύο φορές. Θυμίζω ότι η εξωτερική πολιτική έχει δύο όψεις. Η μία πλευρά είναι η διπλωματία που την έχει υπηρετήσει με τον, ως Υπουργός Εξωτερικών και ως Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άλλη πλευρά είναι η άμυνα και οι αμυντικές δυνατότητες της κάθε χώρας. Επομένως έχει ξέρει πάρα πολλά. Βεβαίως στις κατηδίαν συζητήσεις που κάναμε, γιατί εγώ πήγα πιο πριν προσωπικός μου φίλος εδώ και πολλά χρόνια, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ήπιε με ένα καφέ οι δυο μας και μου είπε και κάποια πράγματα που δεν πρέπει να υποθούν. Δεν υπόθηκαν βεβαίως δημοσίως γιατί δεν μπορεί να τα πει. Αυτό που εκφράζει αυτός είναι η ανησυχία του για το τι μελιγενέστε. Αλλά βέβαια πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε στο ακραίο σημείο να έχουμε παγκόσμιο πόλεμο, παύλα πυρηνικό πόλεμο, γιατί πιστεύω ότι και στην πλευρά της Ρωσίας υπάρχουν σόφρονες άνθρωποι οι οποίοι έστω στο παραπέντε θα σταματήσουν. Αυτό που όμως που είναι σίγουρο είναι ότι η κατάσταση δεν είναι όπως ήταν πριν την εισβολή της Ρωσίας. Είναι προφανές ότι είμαστε σε μια περίοδο αβεβαιότητες. Η αβεβαιότητα η οποία κάνει καταρχήν δημιουργεί άγχος, ανασφάλεια, ψυχολογικά θέματα σε όλους τους πολίτες, σε όλο τον πλανήτη. Αλλά αφετέρου και τεράστιες έχει οικονομικές επιπτώσεις. Και αυτό το βλέπουμε. Και εδώ, ξέρετε κύριε Καράβλου, προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς είναι η επόμενη μέρα. Γιατί η ενέργεια... Και να έρθουμε λίγο στο θέμα της Αλεξανδρούπολης και το ρόλο της Θράκης από εδώ και στο εξής. Γιατί συζητούμε για το LNG, το υγροποιημένο, πόσο θα κοστίζει, πώς θα είναι η ανταγωνιστικότητα, τι θα κάνει η Ευρώπη και κατ' επέκταση και η Ελλάδα και πώς εκτιμάται και το ρόλο της Θράκης. Τι σημαίνει η Αλεξανδρούπολη, τι θα είναι η Αλεξανδρούπολη και με τη δημιουργία αυτού του τερματικού σταθμού LNG. Η Αλεξανδρούπολη οχυρώνεται, θα είναι ένα σημείο στρατηγική, στρατηγικότατης σημασίας όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για το ΝΑΤΟ και για τους συμμάχους μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου οι ειδικοί έχουν μια προσωρινή βάση και βεβαίως η βάση αυτή είναι που έχει ενοχλήσει κυρίως την Τουρκία, γιατί θεωρεί ότι τέλος πάντων δεν θα πρέπει να είναι εκεί για τους δικούς της λόγους. Άλλωστε αυτό δεν μπορώ να καταλάβω όμως με ποια λογική η Τουρκία έχει άποψη για το που θα κάνει συμφωνίες η Ελλάδα κυρίαρχο ανεξάρτητο κράτος με τις ΗΠΑ για το που θα έχουν στρατιωτικές βάσεις. Εν πάση περιπτώσει είναι σε ένα κομβικό σημείο, είναι σε ένα σημείο όπου η συγκεκριμένη μονάδα που σήμερα θα θεμελιώσει, ας πούμε έτσι, μιλάμε για πλωτή δεξαμενή αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσα στη θάλασσα, θα είναι ένα μεγάλο καράβι, μια μεγάλη κατασκευή θα είναι αυτή. Είναι σε κάποια χιλιόμετρα από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ακριβώς. Ναι. Είναι υπερβαλκανική σημασία, γιατί ενδιαφέρει και εμάς και τη Βουλγαρία και τα Σκόπια και τη Σερβία, γιατί εκεί μπορεί να γίνεται αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική ενέργεια. Είναι προς συμφέρον της χώρας μας να αποκτάει τέτοιες μονάδες, που καταλαβαίνετε οι μονάδες αυτές έχουν προστασία και του ΝΑΤΟ και των συμμάχων μας. Είναι στα πλαίσια της απεξάρτησης από την ρώσικη αγορά πετρελαίου φυσικού αερίου. Ήδη γίνονται κινήσεις από όλες τις χώρες να μειωθεί όσο περισσότερο γίνεται σε πρώτη φάση και τελικά να απεξαρτοποιηθεί η Ευρώπη από το πετρέλαιο και φυσικό αέριο της Ρωσίας. Και η χώρα μας είναι μία από τις χώρες αυτές που κινείται σε άλλες αγορές, στις χώρες της Αιγύπτου, στη χώρα της Σαουδικής Αραβίας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να αγοράζει και
πετρέλαιο και φυσικού αέριου, αλλά και στις ΗΠΑ, που είναι μια χώρα εξαγωγής επίσης υγροποιημένου φυσικού αέριου. Κύριε Καραγλώ, αυτή η πλωτή μονάδα, το τερματικό σταθμός, θα μπορεί να προμηθεύει ενεργειακή προμήθευση της Ευρώπης και άλλων χωρών, δηλαδή, γιατί θα καλύψει, από ό,τι καταλαβαίνω, σε συνδυασμό με τη Ρεβιθούσα, σχεδόν το 100% των αναγκών της Ελλάδος. Υπάρχει δυνατότητα, γιατί μετέχει, βλέπω, και η Βουλγαρία, αλλά και η Βόρεια Μακεδονία σήμερα. Και η Σερβία. Και η Σερβία, ναι. Θα νοικιάσουμε σε πρώτη φάση και κάποιες αποθήκες που υπάρχουν τέτοιες για αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου και στην Ιταλία. Γιατί αυτό ξεκινάει τώρα, αλλά έχει χρονοδιάγραμμα παράδοσης το 31/12/23 του χρόνου, δηλαδή 1,5 χρόνο θέλει για να κατασκευαστεί. Άρα λοιπόν θα νοικιάσουμε και κάποιες αποθήκες στην Ιταλία. Ο στόχος είναι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουμε όσο περισσότερο γίνεται την εξάρτηση από τις αγορές της Ρωσίας για πετρέλαιο φυσικό αέριο και βεβαίως να αποκτήσουμε μια εναλλακτική πηγή αγορών για τις συγκεκριμένες πηγές πετρέλαιο φυσικό αέριο, αλλά ο τελικός και απότατος στόχος είναι έως το 2030 το αργότερο να έχουμε πλέον ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, έτσι ώστε να είμαστε και οικολογικά και περιβαλλοντολογικά φιλική, αλλά και βεβαίως να μην έχουμε εξάρτηση από κάποια άλλη χώρα. Και οικονομικά. Γιατί και επιτρέψτε προφανώς. Μου, κύριε Καράγλου, στη συζήτηση για το LNG και για τον πλωτό τερματικό σταθμό, συνδέεται πάντα η ερώτηση πόσο κοστίζει και πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Προφανώς το υγροποιημένο φυσικό αέριο κοστίζει περισσότερο από ό,τι κοστίζει το αέριο που έρχεται κανονικά με τους αγωγούς. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε τον πόλεμο. Διαφορετικά ήταν δεδομένα. Θυμίζω ότι πριν από ένα χρόνο αγοράζαμε φυσικό αέριο με 18 δολάρια το μεγαβάτ και τώρα αγοράζουμε με 200, 250, 300. Δεν είναι σταθερή τιμή, παίζει καθημερινά. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι προφανώς είναι ένα μεγαλύτερο το κόστος. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι να μειώσουμε όσο περισσότερο γίνεται την εξάρτηση από το κόστος του φυσικού αερίου για την παραγωγή της ενέργειας από το φυσικό αέριο. Και αυτό το κάνει η κυβέρνηση και με έναν άλλο τρόπο. Προωθεί όσο περισσότερο γίνεται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέσα στην επόμενη εβδομάδα έρχεται στη Βουλή νομοσχέδιο που αφορά την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την δημιουργία και τη λειτουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σήμερα εκτιμάται ότι για να υπάρχει ολοκλήρωση σε ένα σχέδιο, δεν μιλάμε για ένα φωτοβολταϊκό 10 κιλοβάτ που βάζουμε πάνω στα κεραμίδια, έτσι, αλλά για να εγκατασταθεί μια σοβαρή μονάδα ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα με τις προθεσμίες, με το ένα, με το άλλο, με τις διαδικασίες όλες, που μπορεί να κρατήσει 5 χρόνια. Ο στόχος μας είναι αυτό να το κάνουμε 14 μήνες. Και θεωρώ ότι και πάλι, και θα τοποθετηθώ από αυτούς στην Βουλή, και πάλι μπορούν να συγκριθούν ακόμη περισσότερο και οι προθεσμίες. Βέβαια, πάντοτε πρέπει να έχουμε και την προστασία του περιβάλλοντος στο μυαλό μας. Έτσι, όχι να κάνουμε κάτι και να δημιουργούμε άλλα προβλήματα στο περιβάλλον. Ίσως γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και κάποιες προθεσμίες για όλα τα σχετικά, για τις άδειες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, για τις μελέτες, για την αρχαιολογία, μια σειρά από διαδικασίες και υπηρεσίες που παρεμβάλλονται. Εν πάση περιπτώσει, στόχος και στοίχημα για όλη την Ευρώπη, για όλο τον πολιτισμένο κόσμο, είναι να αναπτύξουμε το συντομότερο δυνατόν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφενός μεν για να αποφύγουμε την εξάρτηση από την αγορά της Ρωσίας και αφετέρου για να αποδείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον του περιβάλλον που εμείς, η ανθρωπότητα, ναι, δημιουργήσαμε τόσα προβλήματα. Κύριε Καράγουλου, με τους λογαριασμούς τι θα γίνει, γιατί φοβάμαι ότι και η αύξηση του κατώτατου μισθού, αν τη βάλουμε δίπλα στον πληθωρισμό του μήνα όπως κλείνει, που φαίνεται να είναι κοντά στο 10%, είναι δυσβάσταχτο για τον νοικοκυριό το ποσό που έρχεται. Και περιμένουμε μάλιστα μέτρα από την κυβέρνηση. Πότε θα έρθουν, ποια θα είναι αυτά και ενδεχομένως αν έχετε αργήσει ως κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το πρώτο τρίμηνο που άρχισαν οι λογαριασμοί να ξεφεύγουν μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία που πραγματικά απογειώθηκαν τιμές του φυσικού αερίου, δώσαμε περίπου 4 δισεκατομμύρια. Η λογική των 4 δισεκατομμυρίων αυτών ήταν να δίνονται σε στοχευμένα μέτρα για τους κοινωνικά αδύνατους ανθρώπους, για τους φτωχούς γενικότερα ανθρώπους, έτσι ώστε επιδοτήσαμε για παράδειγμα και καλύψαμε σχεδόν το 80% του κόστους της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σε οικογένειες ή μεμονωμένους συμπατριώτες μας οι οποίοι έχουν κατανάλωση μέχρι 300 κιλοβάτ μηνιαίως. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό νούμερο, έτσι, ένα πολύ μικρό νούμερο, γιατί ένα μέσο νοικοκυριό το ξεπερνάει κατά πολύ. Αυτό αποδείχθηκε ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο σύντομα, και όταν λέω σύντομα πιστεύω μέσα στο πρώτο 15ήμερο και σίγουρα πριν στις 15 του μηνός πετάξει ο Πρωθυπουργός για τις ΗΠΑ, όπου στις 16 θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και στις 17
θα είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, που προφανώς περιποιεί τιμή και θα πει τα πράγματα όπως πρέπει για να τα ακούσουν σε real time, πιστεύω, όλη η ανθρωπότητα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Τουρκία, τη γειτονά μας, αλλά και για την Κύπρο και για όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει με την τουρκική εισβολή. Λέω λοιπόν ότι σίγουρα στις 15 του μηνός θα έχουμε ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό ενός γενναίου πακέτου για την οριζόντια πολιτική μείωση της τιμής της ενέργειας, οριζόντια για όλους δηλαδή, και μάλλον αυτό είναι κάτι που επεξεργάζεται τεχνικά η κυβέρνηση, και μάλλον αυτό θα γίνει με την επιδότηση της τιμής της αγοράς του φυσικού αερίου από τις εταιρείες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε το ρεύμα να φτάνει φτηνό. Στόχος μας είναι να πάμε στο τιμολόγιο που είχαμε το πρώτο εξάμεινο του 2021, σε όλους τους Έλληνες πολίτες και σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις επιχειρήσεις, γιατί και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Έχετε δίκιο σε αυτό, βέβαια. Λόγω της αύξησης του κόστους του ρεύματος. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει. Θα γίνει σίγουρα στις 15 του μηνός, γιατί σας είπα 15 πετάει ο Πρωθυπουργός για ΗΠΑ. Δεν αποκλείω να γίνει και την Παρασκευή μεθαύριο, 6 του μηνός, που ξεκινάει το συνεδριό μας και ξεκινάει με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού, να ανακοινώσει πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς γιατί ζούμε μέσα στην κοινωνία, προερχόμαστε από την κοινωνία και ακούμε τον παλμό της κοινωνίας. Συνομιλούμε καθημερινά με τους πολίτες και ξέρουμε το πρόβλημα, που είναι πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πείτε μου και μια κουβέντα, κύριε Καράγουλου, για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Πάρα πολλές οι προσφυγές δικαστικές και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, αλλά και η αντιπολίτευση, η εξωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα φαντάσματα ξαναγυρίζουν. Τα φαντάσματα ξαναέρχονται από το παρελθόν. Το κίνημα συσταγωγικά, βάλε κομματικό παρακλάδι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πληρώνω, ξαναεμφανίζεται πάλι στο προσκήνιο. Και όπως πετύχαν το 2014 με το δεν πληρώνω τίποτα, στις άχθρα θα διαγράψουν τα χρέη και όλα τα σχετικά, έτσι να πάρουν εξουσία, αυτό προσπαθούν να κάνουν και πάλι. Αλλά η ιστορία που επαναλαμβάνεται δύο φορές ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πλέον δεν είναι σοβαρή, είναι αστεία. Γιατί οι Έλληνες πολίτες έχουν γνώση, έχουν κρίση και ξέρουν. Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να μην υπάρχει καμιά επιβάρυνση στους πολίτες. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όμως στέκομαι και λέω επιγραμματικά δύο κουβέντες στο ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τρεις πολύ ευχάριστες ειδήσεις ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα. Πρώτα-πρώτα είχαμε μια γενναία αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ. Θυμίζω 31/12/2021 ο βασικός κατώτατος μισθός ήταν 6,50 και από προχθές 1 Μαΐου έχει πάει στα 7,13. Ήταν η γενναιότερη ιστορικά αύξηση βασικού κατώτατου μισθού από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Συν 9,7% πήρε ο βασικός κατώτατος μισθός το 2022, συν 9,7, σχεδόν 10%. Υπερκάλυψε και πληθωρισμό και τα πάντα, σε σχέση βέβαια πάντα με το 2021, γιατί θυμίζω ότι το 2021 είχαμε πληθωρισμό, είχε αρχίσει να εμφανίζεται, αλλά είχαμε το χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συν 1,2, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πληθωρισμός ήταν βέβαια, 3,2. Τον Απρίλιο βλέπουμε να εκτινάστε και πάλι. Τώρα έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Πείτε μου για το συνέδριο, ξεκινάει την Παρασκευή και αν πρέπει να ετοιμαζόμαστε για εκλογές. Όχι. Αυτή είναι η μόνη ερώτηση. Αν ο κύριος Μητσοτάκης κάνει εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το Μάιο του 2023 και θα το ξεκαθαρίσει για μια ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός. Έχει κουραστεί να το λέει ο άνθρωπος συνέχεια παντού και πάντα. Θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Έτσι. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται στο τέλος της τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός είναι θεσμικός. Έχει δηλώσει 150 φορές. Θα το ξαναπεί, πιστεύω, και την Παρασκευή, ότι οι εκλογές έχουν στο τέλος της τετραετίας και αυτές τις προσδιορίζει για το Μάιο, Ιούνιο του 23, όταν τελειώνει και η συνταγματική περίοδος που θα είμαστε κυβέρνηση. Από εκεί πέρα, το συνέδριο είναι ένα συνέδριο στο οποίο εμείς έχουμε μια κουλτούρα και μια νοοτροπία να είναι ανοιχτό και δημοκρατικό. Έχουμε όλη τη δυνατότητα τοποθέτησης, λειτουργούν και διάφορα πάνελ και εγώ έχω δηλώσει συμμετοχή όπως και πολλοί συνέδριοι. Θεωρώ ότι είναι η κορυφαία στιγμή του κόμματος, του κάθε κόμματος όταν κάνει το συνέδριό της. Σε εμάς μην περιμένετε να δείτε εντάσεις, φωνές, χαρακτηρισμούς και ύβρις όπως είδατε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε ότι όταν ένα μαγαζί πάει καλά υπάρχουν και χαμόγελα. Όταν δεν πάει καλά υπάρχει γκρίνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει καλά, υπάρχει γκρίνια και υπάρχει ισοστρέφεια. Εμείς κομματικά, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε, εξακολουθεί και έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, γι' αυτό και σε όλες τις δημοσκοπήσεις προηγείται σταθερά με μεγαλύτερη διαφορά από αυτή που κερδίσαμε τις εκλογές. Επομένως, θα συζητήσουμε για το τι μέλη γενέσαι, θα συζητήσουμε για τις κομματικές αλλαγές ενδεχόμενα που πρέπει να κάνουμε και άλλα τέτοια ζητήματα που θεωρώ ότι θα απασχολήσουν τον ελληνικό λαό, θα τον ενδιαφέρουν. Σας ευχαριστώ για την συνομιλία, κύριε Καράγουλου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, χάρηκα που τα είπαμε. Καλή.